Όπως κάθε χρόνο, στις 13 Φεβρουαρίου γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η ημέρα ραδιοφώνου. Σκόπος της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφώνου είναι να τονιστεί στο κοινό παγκοσμίως η σπουδαιότητα του ραδιοφώνου ως μέσο μαζικής επικοινωνίας, να βελτιωθεί η διεθνή συνεργασία μεταξύ των ραδιοφωνικών οργανισμών του κόσμου και να ενθαρρυνθούν τα μεγάλα διεθνή δίκτυα και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί να προωθήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης. Ο φετινός εορτασμός είχε τον τίτλο «Ραδιόφωνο και αθλητισμός». Όλοι οι ραδιοφωνικοί και σχετικοί οργανισμοί καλούνταν να γιορτάσουν το ραδιόφωνο και τη συμβολή του στη δημοκρατική συζήτηση. Στο δελτίο της UNESCO αναφέρεται η διαφορετικότητα στην κάλυψη των αθλημάτων, η ισότητα των φύλων στην κάλυψη των αθλημάτων και η ειρήνη και η ανάπτυξη μέσω της αθλητικής κάλυψης. Αποδεχόμενη την πρόσκληση του 6ου Γενικού Λυκείου Καβάλας, η εκπομπή Together on Air γιόρτασε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου στις εγκαταστάσεις του στον όμιλο 1 Media. Δάσος και η Καβάλα από τα αρχαία χρόνια είχε έναν πολύ μεγάλο Ολυμπιονίκη. Έτσι λοιπόν το παραδοσιακό μας άθλημα είναι το Παγκράτη. Αναγνωρίζονται και γιορτάζονται οι καθολικές αξίες της μη βίας, της αλληλεγγύης αλλά και της ανοχής. Όχι μόνο παίρνεις κάποιες γνώσεις, όχι μόνο γυμνάζεις το σώμα σου, αλλά νομίζω ότι γυμνάζεται ταυτόχρονα και το μυαλό σου.